ο Φρεντέτ στον Κόνιαρη, που είναι λιγότερο επικίνδυνος επιθετικά. Φανούλη στην πάσα για τον Μιλωτίνο, αφού την καρφώνει. Εξαιρετικό πρώτο κεντρικό pick and roll. Αλλαγές Ολυμπιακός, χαμηλά Τόμας με Κόνιαρη. Βγήκε η άμυνα με την βοήθεια, αλλά εκτεθειμένος ο Μιλουτίνο. Έτσι ο Παπαγιάννης παίρνει επιθετικό rebound. Κόνιαρης είδε ότι δεν είχε πάσα στον Φρίντεζη. Για τρεις ο Παπανικολάου στο στόχο. Καλή transition άμυνα από τον Will Cherry, έκοψε τη φόρα του Νικαλάθη. Τώρα ξαναβρέθηκε μπροστά του, αλλά Καλάθης του πήρε φάουλ, του έβαλε και το Καλάθη. Σπανούλης περνά από το πικ του Μιλουτίνο. Πάει μέχρι μέσα, αριστερό lay-up, δεν πρόλαβε ο Παπαγιάννης, 8-9. Στο ίδιο μοτίβο, κεντρικό pick and roll και πάλι ο Σπανούλης, πάλι από τον αριστερό διάδρομο. Follow κάρφωμα ο Μιλουτίνο, 8-11. Παπέτρο πήρε πολύ κοντά και την κάρφωσε. Αλλαγές Ολυμπιακός για τον Ρούμπιτ που πέρασε το μάτς. Προσποίηση, πολύ ωραίο καλάθι από τον Ιωάννη Παπαπέτρου. Πάσα για τον Παπαπέτρου, άλλο ένα άστοχο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό, αλλά το rebound του πέμπτη ο Παναθηναϊκός χτυπά στο rebound. Δεύτερη ευκαιρία για τον Παπαπέτρου, πήρε φορά, lay-up. Μητογλου, δύσκολο καλάθι. Η πάσα για τον Μπόλτου είναι ακροβατικό τελείωμα, 20-19 στο καλάθι του αγώνα ως τώρα. Ράις περνά από τον Ρούμπιτ, καλάθι και φάουλ. Μπράντον Πολ για τρεις, τρίποντο και φάουλ. Βήμα πίσω, εκτέλεση για τρεις, όχι, αλλά rebound ο Τόμας και καλάθι. Επιστροφή Σπανούλη, δύσκολο με το δεξί. Ράις δεν βλέπει κανέναν, εκτελεί ξανά. 33-25 με τον Ταϊρίς Ράις στη ζώνη του Λυκόβοδος. Σπανούλης, Βεζένκοφ. Προσποίηση, πήρε μισό βήμα από τον Τόμας, τελείωσε τη φάση, 33-27. Λόμπα, εξαιρετική πάσα του Σπανούλη για το κάρφωμα του Μιλουτίνο. Καλάδες επιταχύνει κόντρα στον Σπανούλη και σκοράρει. 39-32 στο ρυθμό που θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός. Κόνιαρης δίνει μάχη χαμηλά με τον Μίτογλου, Τζόνσον εκτελεί. Σαφές προβάδισμα για τον Μίτογλου, καλάθι και φάουλ. 41-36 το τίμημα της άμυνας με αλλαγές, είναι συχνά αυτό. Overplay άμυνα του Καλάθη στον Σπανούλη, δεν πήγε μπάλα εκεί αλλά πάει στον υπαρχηγό. Φρίντεζης απέναντι στον Μίτογλου, ελεύθερος ο Κόνιαρης από την κορυφή. Το βάζει 43-39 στους 4. Και ο Ράις σε μία από τις αγαπημένες του συνήθειες. Θα τριπλάρει μέχρι να πάρει το τελευταίο σουτ σε καθαρό ένα εναντίον ενός με τον Σπανούλη. 4-3 για 3, το βάζει! Ταϊρίς Ράις, ο παίκτης του αγώνα. Καλάθης, Τόμας προσποιήθηκε, έπιασε το κόλπο, ελεύθερο σουτ, το βάζει. 48-39 και πρώτος είναι 9 για τους πράσινους. Άλλη μια overplay άμυνα του Καλάθη στον Σπανούλη, έτσι παίρνει ο Κόνιαρης, περνά από τον διάδρομο, αλλά πολύ δύσκολο φινάλε της φάσης. Παναθηναϊκός θα ψάξει το ανοιχτό γήπεδο με τον Καλάθη, είδε τον Παπαπέτρο και τον Φρεντέτα, αλλά δεν μπόρεσε να πασάρει, αλλά ελεύθερος ο Τόμας για τρεις. Σπανούλης πέρασε ανάμεσα σε δύο και στέλνει πολύ ψηλά την μπάλα, follow του Μιλουτίνοφ. Άργησε ο Ολυμπιακός μέχρι να ελευθερωθεί έστω και λίγο ο Σπανούλης. Παπα-Νικολάου θα πρέπει να φτιάξει προσωπική φάση. Μαγική μπάσα του Κώστα Παπα-Νικολάου. Φοβερή πάσα του Ράις για τον Καλάθη στην γνωστή baseline κίνηση. Καλάθης ελεύθερος ο Ταϊρίς Ράις. Η γρήγορη πάσα. Ο Μπόλ κάνει ένα βήμα πίσω και εκτελεί για τρεις. Θετικό rebound, Baldwin στο καλάθι, 61-56, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο ΆΚΑ.
Χάθηκε η άμυνα όμως εδώ και ο Ιάννης Παπαπέτρου την καρθώνει με το δεξί. Πολύ δοκιμάζει για τρεις και φέρνει μπροστά τον Ολυμπιακό. Τώρα είναι η σειρά του Παναθηναϊκού να διαχειριστεί το όπως και να το κάνει. Ψυχολογικό σοκ. Το συν 13 στο μείον 1. Ράις χόρεψε με τον Μετζένκοφ για τρεις. Για τρεις ο Ράις. Και αυτό 69-64. Λάθος του Baldwin. Ο Ράις παίρνει. Λονζόν του Baldwin, ελεύθερος τώρα ο Ράις, εκτελεί από τα 7 μέτρα. Πολ για 3, για το τέταρτο δικό του, 74-73, κοιτάξτε πως κάνει ο Πρίντεζης. Καλά της επιτίθεται, πάει πιο κοντά, περιμένει τον Παπαγιάννη, τελειώνει μόνος του τη φάση μετρώντας σωστά. Και μάλιστα με πολύ μεγάλο σκορ, έτσι όπως εξελίσσεται το μάτς, έχουμε ακόμη 5-22 και το σκορ είναι 76-73. Σπανούλης για 3 και αυτό 76 όλα και ισοπαλία. Πολ για το πέμπτο του τρίποντο, φάση και αυτό, πρωτοφανές σοου από τον Μπράντον Πολ από τα 6-75. Για το 7ο Ράις, 81 όλα. Το άφησε ο Πολ, το πήρε ο Τσέρι, το βάζει και αυτός, 81-84 με τις δύο ομάδες να ανταλλάσσουν τρίποντα. Μία επίθεση του Παναθηναϊκού για προβάδισμα ή για παράταση. 11-10 ο Καλάθης με τον Μιλουτίνο. 7 η πάσα κοντά, ο Παπαγιάννης θα πάρει την κρίσιμη επίθεση, θα το βάλει στα 3,4 ισοπαλία στους 86. Οι 34 στο Ράις λάμπουν. Φοβερή σταυρωτή στο Μιλουτίνοφ, η εκτέλεση για 3. Σπουδαία πάσα του Σπανούλη, το κάρφωμα του Μιλουτίνοφ, 89-88. Ο Σπανούλης πέρασε πολύ δύσκολο, λέει, από το στόχο για το 89-91. Ράις προσποιήθηκε, δεν την έφαγε ο Μιλουτίνοφ, έμεινε μπροστά του, αλλά ο Ράις βάζει και αυτό. 99-93 με τον Σπανούλη να εκτελεί από το κέντρο. Αυτό θα είναι το τελικό σκορ σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στην ιστορία.